Καλημέρα σας. Η ελληνική αστυνομία πρόσθεσε ακόμη μια σημαντική επιτυχία στο ιστορικό της σε ό,τι αφορά την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και παράδοσης. Καταφέραμε να εξαρθρώσουμε μια μεγάλη κλιματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην αρχαιοκοπηλεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Διακριβώσαμε όλο το φάσμα της δράσης της, η οποία είχε διεθνικό χαρακτήρα και φτάσαμε στην αποδόμησή της με τη σύλληψη 26 μελών της, μεταξύ των οποίων και των αρχηγών της. Αποτρέψαμε την παράνομη εξαγωγή και πώληση σε οίκους δημοπρασιών του εξωτερικού και αλλοδαπούς αγοραστές χιλιάδων αρχαίων νομισμάτων και αρχαίων αντικειμένων της πατρίδας μας. Η ελληνική αστυνομία έχει ιδιαίτερα ψηλά στην ατζέντα της την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και παράδοσης, και αυτό αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μας. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Διευθυντή, τους αξιωματικούς και το προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών για τη σημαντική τους αυτή επιτυχία, αλλά και όλους τους αστυνομικούς των υπολείπων υπηρεσιών της χώρας που συνεργάστηκαν μαζί μας με άψογο τρόπο για το θετικό αυτό αποτέλεσμα. Στο σημείο αυτό, θα ακολουθήσει αναλυτική παρουσίαση της υπόθεσης. Καλημέρα σας. Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών πέτυχε ένα πολύ μεγάλο πλήγμα σε διεθνή κυκλώματα που δραστηριοποιούνται στην αθανασκαφή, τη μεταφορά και την εμπορία αρχαίων αντικειμένων. Στα πλαίσια συστηματικής, μεθοδικής και περιστατωμένης αστυνομικής έρευνας, εξακριβώθηκε πλήρως η δομή της εγκληματικής οργάνωσης, ο τρόπος δράσης της, ενώ συνελήφθησαν 26 μέλη της και ταυτοποιήθηκε η συμμετοχή ακόμη 27 μελών της. Επιπλέον, διακριβώθηκε ο ενεργός και ουσιαστικός ρόλος, καθώς και η συμμετοχή 4 οίκων δημοπρασιών του εξωτερικού στην παράνομη διακίνηση αρχαίων αντικειμένων ανεκτήμητης πολιτιστικής αξίας. Πρόκειται για κομματική οργάνωση διεθνικού χαρακτήρα, με διακριτούς ρόλους και δομημένη ιεραρχία, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν από την αθανασκαφή μέχρι την νομιμοποίηση των αρχαίων αντικειμένων και την πώλησή τους σε διεθνείς οίκους μέσω δημοκρασίας. Επισημαίνεται ότι, κατά την αστυνομική έρευνα, αναπτύχθηκαν από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών ειδικές ανακριτικές μέθοδοι, διορίστηκαν αρχαιολόγοι ως πραγματογνώμονες, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία υποβολής αιτήματος για την παροχή δικαστικής συνδρομής από τις αρχές της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Ελβετίας, Μεγάλης Βρετανίας και Βουλγαρίας. Θέλω να τονίσω ότι για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης οργανώθηκε και υλοποιήθηκε τις τελευταίες μέρες συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση της Ασφάλειας Πατρών, που έλαβε χώρα ταυτόχρονα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και συγκεκριμένα στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, την Αχαΐα, την Ηλία, την Εκλογαρνανία, την Κόρινθο, τα Τρίκαλα, τη Λάρισα, τη Λαμία, τη Δράμα, τον Προμαχώνα και τη Ρόδο. Η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 14 μηνών και από την έως τώρα έρευνα η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη έχουν εξακριβωθεί ότι τα μέλη της ενέχονται σε τουλάχιστον 93 αγοραπολισίες και δαθανασκαφές αρχαίων αντικειμένων και νομισμάτων, αποκομίζοντας συνολικά παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τις 650.000 ευρώ. Η προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ελληνική αστυνομία, διότι αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της μακρόχρονης ιστορίας μας και έχει ως σκοπό τη διατήρηση της ιστορικής μας μνήμης και τη μεταλαμπάδευσή της στις μελλοντικές μας γενναίες. Θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω τον Διευθυντή, τον κ. Μαρτζάκη, τους αξιωματικούς και το προσωπικό της Ασφάλειας Πατρών για τη σημαντική τους επιτυχία και την πολύμινη προσπάθειά τους, καθώς και όλους τους αστυνομικούς των υπηρεσιών ανά την χώρα, οι οποίοι συνέδραμαν την προσπάθειά μας αυτή. Καλημέρα σας και από μένα. Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών πέτυχε ένα ακόμα δυνατό πλήγμα σε διεθνή κυκλώματα που ενέχονται σε αρχαιοκοπηλίες τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα, εξαρθρώθηκε μετά από πολύμινη και ενδελεχή έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών εγκληματική οργάνωση διεθνούς χαρακτήρα, τα μέλη της οποίας ενέχονται σε πληθώρα υποθέσεων αρχαιοκαπηλείας. Για την υπόθεση αυτή, συνελήφθησαν χθες και προχθές σε διάφορες περιοχές της χώρας 26 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και πιο συγκεκριμένα 22 ημεδαπή άντρες ηλικίας από 27 έως 69 ετών, μία 54χρονη ημεδαπή, μία 34χρονη γεωργιανή και μία 51χρονη γερμανίδα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, η δικογραφία περιλαμβάνει τα κατά περίπτωση αδικήματα,
της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της παράβασης της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων και της εν γέννη πολιτιστικής κληρονομιάς, της διάπραξης διακεκριμένων κλοπών, της υπεξαίρεσης μνημείων κατ' επάγγελμα, της αποδοχής εδιάδες προϊόντων εγκλήματος, της παράβασης της νομοθεσίας περί καταχραστών δημοσίου και της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων. Οι ίδιες κατηγορίες βαρύνουν ακόμη 4 ιδιοκτήτες μεγάλων οίκων δημοπρασιών του εξωτερικού, καθώς και 27 συνεργούς των συλληφθέντων, από τους οποίους έχουν ταυτοποιηθεί τα πλήρη στοιχεία των 14 και πρόκειται για 12 ημεδαπούς ηλικίας από 26 μέχρι 65 ετών, έναν 53χρονο Βούλγαρο και έναν 42χρονο Αλβανό. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης και αναλυτικότερα ένας 69χρονος ημεδαπός, η 51χρονη Γερμανίδα σύζυγός του, δύο ημεδαποί, πατέρας και γιος, ηλικίας 54 και 27 ετών, καθώς και δύο ημεδαποί άντρες ηλικίας 53 και 38 ετών. Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε πολλές περιοχές της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, στην ευρεία αστυνομική επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί των Διευθύνσεων Ασφαλείας Αττικής και Θεσσαλονίκης, της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, των Υποδιευθύνσεων Ασφαλείας Πύργου, Αγρινίου, Λάρισας, Ρόδου, των Τμήματων Ασφαλείας Αιγίου, Λαμίας, Τρικάλων, Κορίνθου και Δράμας. Επιπλέον, ουσιαστική συνδρομή στο προανακριτικό έργο παρασχέθηκε και από αρχαιολόγους από τις εφορίες αρχαιοτήτων Αχαΐας και Κορινθίας, οι οποίοι χρονολόγησαν, περιέγραψαν και εκτίμησαν τα αρχαία αντικείμενα που βρέθηκαν και κατασχέθηκαν. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τους αξιωματικούς και όλο το προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών για την υπερπροσπάθεια πράγματι που κατέβαλαν, αλλά και όλους τους αστυνομικούς των υπηρεσιών ασφαλείας ανά τη χώρα για τη σημαντική τους προσφορά στην εξάρτηση της εγκληματικής οργάνωσης. Καλή σας ημέρα και από μένα. Θα σας αναλύσω τη δομή και τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και θα σας παραθέσω τα πιστήρια που κατασχέθηκαν κατά τις έρευνες. Η εγκληματική οργάνωση είχε δομημένη ιεραρχία, με προκαθορισμένους διακριτούς ρόλους μεταξύ των μελών της, αναπτύσσοντας συγκεκριμένο τρόπο δράσης και λειτουργώντας υπό ομάδες ως εξής. Πρώτη ομάδα, οι λαθρανασκαφείς. Στο πρώτο στάδιο ιεράρχησης βρίσκονται οι λαθρανασκαφείς. Ξεχωριστές υποομάδες σε πολλές περιοχές της χώρας επέλεγαν τους τόπους για τη λαθρανασκαφή των αρχαίων αντικειμένων, οι οποίοι ήταν κυρίως κοντά σε αρχαιολογικούς χώρους ή ακόμα και μέσα σε αυτούς. Επίσης επέλεγαν τοποθεσίες για τις οποίες είχαν συλλέξει πληροφορίες για πιθανή ύπαρξη αρχαίων αντικειμένων ή από άλλα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, είτε μέσω διαδικτύου, δορυφορική απεικόνηση τοποθεσιών. Στη συνέχεια, με τη χρήση κατάλληλων μηχανημάτων αχμούνευσης πεδάφους και σκαπτικών εργαλείων, προέβαιναν κυρίως βραδινές ώρες, ώστε να μην γίνονται εύκολα αντιληπτοί, σε διενέργεια παράνομων ανασκαφών, με σκοπό την ανακάλυψη και την κλοπή αρχαίων ευρημάτων. Μεσάζοντες, στο επόμενο στάδιο ιεράρχησης βρίσκονται τα άτομα στους οποίους επιδεικνύονταν αρχικά τα παράνομα αρχαιολογικά ευρήματα, είτε διαζώσεις είτε σε φωτογραφίες, και οι οποίοι προέβαιναν στην αρχική εκτίμηση της αξίας τους και στη συνέχεια αναλάβαναν την παρατέρω διέθεσή τους. Οι μεσάζοντες είτε αγόραζαν τα αρχαία αντικείμενα από τους λαθρανασκαφείς και τα πουλούσαν στα αρχηγικά στελέχη της οργάνωσης, είτε μεσολαβούσαν για να πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ των αγοραστών και των λαθρανασκαφέων και έπαιρναν ποσοστό από την πώλησή τους. Επίσης, ορισμένα από τα μέλη αυτά είχαν διτό ρόλο και συγκεκριμένα, εκτός της μεσολάβησης για την πώληση των αρχαιοτήτων, πραγματοποιούσαν και οι ίδιοι λαθρανασκαφές. Κάθε μεσάζον δραστηριοποιείται σε συγκεκριμένες περιοχές και διακινούσε ή συγκέντρωνε αρχαία αντικείμενα τα οποία ήταν στις περιοχές αυτές. Στο επόμενο στάδιο ιεράρχησης είναι τα αρχηγικά στελέχη. Τα αρχηγικά στελέχη συγκέντρωναν αρχαιότητες, τις οποίες εξήγαγαν από τη χώρα και τις παρέδιδαν σε οίκους δημοπρασιών ή απευθείας σε αλλοδαπούς ιδιώτες αγοραστές.
Τα άτομα αυτά διαθέτουν οικονομική επιφάνεια, καθώς προέβαιναν με ευκολία σε αγορές αρχαιοτήτων αξίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Ενώ από την αποδεδειγμένη χρόνια ανασχόλησή τους με την παράνομη εμπορία των αρχαιολογικών ευρημάτων, είχαν αποκτήσει εξειδικευμένες αρχαιολογικές γνώσεις σχετικά με τη χρονολόγησή τους και την τεχνοτροπία κατασκευής των αρχαίων αντικειμένων. Στη συνέχεια, τα αρχηγικά στελέχη, αφού συγκέντρωναν ικανό αριθμό αρχαίων αντικειμένων, τα εξήγαγαν εφόσον ήταν μικρά αντικείμενα, όπως για παράδειγμα νομίσματα, οι ίδιοι από τη χώρα μας και τα παρέδιδαν σε οίκους δημοπρασιών του εξωτερικού ή απευθείας σε αλλοδαπούς ιδιώτες αγοραστές. Σε περίπτωση που η μεταφορά των αρχαίων αντικειμένων ήταν δύσκολη, λόγω του όγκου τους, είτε τα απέστειλαν με δέμα στο εξωτερικό, είτε προσέρχονταν οι ίδιοι αλλοδαποί αγοραστές στην Ελλάδα με δικό τους μεταφορικό μέσο και τα αγόραζαν. Τα αρχηγικά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης επικοινωνούσαν απευθείας τόσο με τους υπευθύνους, όσο και με τους ιδιοκτήτες των οίκων δημοπρασιών, αλλά και με αλλοδαπούς ιδιώτες αγοραστές, πολλώντας τα αρχαία αντικείμενα σε πολλαπλάσια τιμή από αυτή που κατέβαλαν για την αγορά τους. Στο επόμενο στάδιο ιεράρχησης βρίσκονται οι οίκοι δημοπρασίας, αλλά και οι αλλοδαποί ιδιώτες αγοραστές, οι οποίοι αποτελούν και τους τελικούς αποδέκτες των αρχαίων ευρημάτων που παρανόμως διακινήθηκαν και εξήφθησαν από τη χώρα μας. Σχετικά με τους οίκους δημοπρασίας, έχει αποδειχθεί ότι έχουν τοποθετηθεί σε αυτούς αρχαία ελληνικά νομίσματα, μερικά από τα οποία εξακριβώθηκε στο πλαίσιο της συντονισμένης αστυνομικής έρευνας ακριβώς η πορεία τους από τη λαθρανασκαφή μέχρι τη δημοπρασία τους. Πιο συγκεκριμένα εξακριβώθηκε η ημερομηνία και ο τόπος που διενεργήθηκε η λαθρανασκαφή, τα άτομα που τα ανακάλυψαν και τα αφαίρεσαν, ο μεσάζων που διαχειρίστηκε την αγοροπολισία, ο αγοραστής που τα αγόρασε στην Ελλάδα, το ακριβές χρηματικό ποσό που καταβλήθηκε για την αγορά τους, ο τρόπος που εξήγησαν από τη χώρα μας, η δημοπράτησή τους σε συγκεκριμένους καταλόγους οίκων, καθώς και το τελικό ποσό πώλησής τους. Για τα νομίσματα που έχει αποδειχθεί η ακριβή πορεία τους από τον τόπο της λαχανασκαφής μέχρι τη δημοπράτησή τους, τα αρχηγικά στελέχη, για να καταφέρουν να τα παρουσιάσουν στον κατάλογο του οίκου δημοπρασίας, προσκόμιζαν καταφανώς πλαστούς τίτλους κατοχής, στους οποίους αναφέρονταν γενικά και αόριστα ότι τα νομίσματα προέρχονταν από ιδιωτική συλλογή διαμορφωμένη στην Ευρώπη. Ο οίκος δημοπρασίας δεχόταν τον τίτλο αυτό, δημοπρατούσε τα νομίσματα, αναγράφοντας την περιγραφή των νομισμάτων την αόριστη αυτή προέλευση. Ωστόσο, θέλω να τονίσω ότι σε κάθε περίπτωση γνώριζε τον πραγματικό κάτοχο και κόμιση των νομισμάτων, καθώς επικοινωνούσαν απευθείας μαζί του, αποστέλλοντάς του μάλιστα και λίστα με τα νομίσματά του που είχαν τοποθετηθεί για δημοπράτηση. Μερικοί από τους οίκους δημοπρασιών χορηγούσαν προκαταβολικά μεγάλα χρηματικά ποσά, ύψους αρκετών δεκάδων χιλιάδων ευρώ, στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ώστε να έχουν την αναγκαία ρευστότητα για να προβαίνουν σε παράνομες αγορές μεγάλου αριθμού αρχαίων νομισμάτων στην Ελλάδα, τα οποία στη συνέχεια δημοπρατούσαν στους καταλόγους τους. Οι ιδιοκτές των οίκων δημοπρασίας, σε συμφωνία με τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και έχοντας αποκλειστικό σκοπό την επίτευξη της υψηλότερης δυνατής τιμής πώλησης των αρχαίων αντικειμάτων, κατά τη διάρκεια της ζωντανής δημοπρασίας επικοινωνούσαν μεταξύ τους και προέβαιναν σε προσφορές με στόχο να αυξήσουν την τιμή, ώστε να αναγκάσουν τον πραγματικά ενδιαφερόμενο αγοραστή να προσφέρει με τη σειρά του συνεχώς υψηλότερη τιμή δημοπράτησης. Ακόμη και στην περίπτωση που το μέλος της εγκληματικής ομάδας, από λάθος εκτίμηση, προσέφερε υψηλότερη τιμή για την αγορά του αρχαίου αντικειμένου, αυτό παρέμενε στην κατοχή του και ο οίκος δημοπρασιών του χορηγούσε τίτλο νόμιμης κατοχής. Με αυτόν τον τρόπο, το αρχικά παράνομα εξαγόμενο από τη χώρα μας αρχαίο αντικείμενο καθίσταται πλέον νόμιμο και ο λαθρέμπορος μπορούσε στη συνέχεια να το πουλήσει
σε ιδιώτες συλλέκτες, αναγράφοντας την περιγραφή του αντικειμένου, τον τίτλο κατοχής και το ιστορικό του. Αναφορικά τώρα με τις έρευνες, που διενεργήθηκαν σε οικίες, σε οχήματα των εραστών, σε χώρους απόκρυψης των αρχαίων αντικειμένων, αλλά και στους ίδιους, σε σωματικές έρευνες. Οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέστησαν τα εξής. Όσον αφορά αρχαία νομίσματα, αντικείμενα και αγάλματα, έχουν κατασχεθεί 2.024 αρχαία νομίσματα, 126 αρχαία αντικείμενα, όπως ιδόλια, δακτυλίδια, σκουλαρίκια, πόρπες, ένα γυάλινο αγγείο, 5 βυζαντινές εικόνες, ένα σταυρός βυζαντινός, 2 σπαθιά και ένα κειονόκαρο. Έχουν κατασχεθεί 2 αρχαία αγάλματα, μεσαιωνικά εποχής Φράγκων, ύψους 1 μέτρου και 60 εκατοστών, που απεικονίζουν έναν άντρα πολεμιστή και μία γυναίκα, τα οποία εντοπίστηκαν κρυμμένα σε πηγάδι στην Αιμαία Κορινθίας. Επισημαίνεται ότι 946 αρχαία νομίσματα και 32 αρχαία αντικείμενα εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς υποδιεύσεις ασφαλείας Πατρών με τη συνδρομή ανδρών του Λιμεναρχείου Πατρών χθες το πρωί κρυμμένα στον προφυλακτήρα αυτοκινήτου του 54χρονου αρχηγικού μέλους. Το αυτοκίνητο του 54χρονου, στο οποίο επέβαινε ο ίδιος και 27χρονος γιος του, είχε ακινητοποιηθεί την Κυριακή το βράδυ στον Προμαχώνα, λίγο πριν περάσει τα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας με τελικό προορισμό τη Γερμανία. Όσον αφορά τώρα τον οπλισμό, τα πυρομαχικά και τα εξαρτήματα, έχουν κατασκευθεί 4 κινητικά όπλα, ένα πολεμικό τυφέκι, ένα πιστόλι, 2 παλαιά περίστροφα, ένα περίστροφο κρότο, 2 αεροβόλα όπλα, 2 μαχαίρια, 2 σπαθιά, ένα ξύφος, ένα γκλοκ, μία παλαιά πιστόλα, 111 φυσίγκια, 25 βολίδες, 87 κάλικες, μία γεμιστήρα, ένα σιγαστήρας και 11 καψίλια περιστρόφου κρότου. Όσον αφορά τις συσκευές ανίχνευσης μετάλλων, εξαρτήματα, εργαλεία και τηλέφωνα, έχουν κατασκευθεί συνολικά 10 φωτογραφικές μηχανές, 3 κιάλια, 5 ζυγαριές ακριβίας μέτρησης νομισμάτων, 6 μεγενθητική φακή και ένας φορητός ασύρματος. Σχετικά με χρηματικά ποσά και τη Μαλφή, έχουν κατασχεθεί συνολικά 23.742 ευρώ, 515 δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών, 3.560 δολάρια Κουβέιτ, ένα χρηματοκιβώτιο, 3 ζεύγη με κλειδιά θηρίδων, εκ των οποίων οι 2 θηρίδες είναι γερμανικής τράπεζας, 14 φύλλα χρυσού, 3 πλάκες χρυσού, συνολικού βάρους 110 γραμμαρίων και 7 κατάλογοι δημοπρασιών. Επίσης, έχουν κατασκευθεί 7 αυτοκίνητα εμβατικά ιδιωτικής χρήσης, αλλά και μικροποσότητα κάναβης. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σε εισαγγελία από το δικό πατρόν και κρατούνται όλοι, προκειμένου να οδηγηθούν την Παρασκευή 7 Δεκάτου στο ανατολικό πατρόν. Θα ακολουθήσουν on camera ερωτήσεις προς τον κύριο Διευθυντή Ασφαλείας. Παρακαλώ να επιτύχει μια σειρά και να μην υπάρξει.